κυρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ελέγαμε αναλύοντες την περασμένη φορά. Και στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Ιωάννης: «Καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα». Αυτό που λέγει «καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα», ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να πει ότι έρχεται να επιμαρτυρήσει ότι ήδη δίδει μαρτυρία ο Χριστός. Και λέγει «μη» ο άγγελος, «ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, δείξε της δούλης αυτού αδίγενέστε εν τάχει». Σε όλα αυτά ο Ιερός Ευαγγελιστής μας λέγει: μαρτυρεί ο Χριστός, μαρτυρεί ο αγγελός του, αλλά μαρτυρώ και εγώ. Συνεπώς, καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπω ταύτα, τι ακριβώς? Ότι έρχομαι να βεβαιώσω ότι ο Χριστός πράγματι έρχεται ταχύ και ό,τι εγγράφει εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι γνήσιον και πιστόν και αληθές. Ναι, αληθές, λέγει ο Ιωάννης, διότι εγώ ο Ιωάννης είμαι εκείνος που όλα αυτά τα άκουσα και τα είδα, ότι ο Θεός απεκάλυψε πράγματι το μέλλον της Εκκλησίας του. Συνεπώς, ο Ιωάννης, αγαπητοί μου, μετά τον Χριστόν και μετά τον Άγγελον, είναι η τρίτη κατά βαθμόν αυθεντία του περιεχομένου της Αποκαλύψεως. Και την περασμένη και την προπερασμένη φορά επέμεινα στο σημείο αυτό, όπως και επιμένω και πάλι σήμερα, διότι το θέμα της αυθεντίας είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το θέμα της γνησιότητος και το θέμα της θεοπνευστίας είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Βέβαια, ως απλοί άνθρωποι που είμεθα, δεν έρχομεθα ίσως σε επαφή και επικοινωνία οι περισσότεροι με τα φρούτα του ορθολογισμού, οι οποίοι εργαζόμενοι στον ορθολογισμό έχουν ίσως φαρδείς τίτλους επιστημοσύνης και λοιπά, έρχονται να πούν ότι αυτό το βιβλίο της Αγίας Γραφής δεν είναι γνήσιον, διότι και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε είναι ανάγκη να κατοχυρώνουμε την αυθεντία των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Εξάλλου είναι κάτι που το έχει φροντίσει και αυτός ακόμη ο Λόγος του Θεού. Το θέμα της αυθεντίας, το θέμα της γνησιότητος. Είναι γνωστό ότι η ίδια η Εκκλησία ό,τι υπάρχει νόθο το απορρίπτει. Γι' αυτό και έφτιαξε, δημιούργησε τον λεγόμενον κανόνα της Αγίας Γραφής, να μας πει ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 49 και της Καινής Διαθήκης είναι 27. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα παρακάτω. Βασανίστηκε πολύ η Εκκλησία να καθορίσει αυτόν τον κανόνα, και βασανίστηκε σε τούτο, ότι πολλοί αιρετικοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν φιλολογία και παραγωγή αιρετική, αλλά η Εκκλησία, η ταμιούχος της αληθείας και της γνησιότητος, ως αυθεντία εφρόντισε να βγάλει ό,τι δεν είναι αυθεντικό και αληθινό, να το αποκλείσει, να το απαγορεύσει να το διαβάζουν αυτό οι χριστιανοί, όπως ήδη έχουμε έναν κατάλογο, αν και είναι μεταγενέστερος, γιατί έχουμε και προηγουμένους τέτοιους καταλόγους,
όπως ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων περί των Αγίων Γραφών ομιλεί στην Τετάρτη του Κατήγηση και μας λέγει ποια βιβλία θα διαβάσουμε από την Αγία Γραφή, που σημαίνει η Εκκλησία όχι αβασάνιστα μας παρέδωκε στα χέρια μας αυτό που λέμε Αγία Γραφή. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης είναι μια αυθεντία, η τρίτη μετά τον Χριστό και τον Άγγελο. Και όπως ξέρετε, οι Άγιοι είναι αυθεντίες στις αποκαλύψεις του Θεού. Η αυθεντία είναι καρπός της γνησιότητος και της αγιότητος. Και η γνησία αγιώτης, για να γίνει αποδεκτή, πρέπει να έχει για τον εαυτό της αγιότητα βίου και ορθόδοξον φρόνημα, ακρεφνές και αραγές. Και ακόμη ένα τρίτο, και τη μαρτυρία της Εκκλησίας, η οποία γίνεται και μάρτης των δύο πρώτων χαρακτηριστικών, της αγιότητος του βίου και της ορθοδοξότητος εκείνου ο οποίος καταθέτει μία αποκάλυψη του Θεού. Και η μαρτυρία της Εκκλησίας για τον Ιωάννη ήδη υπάρχει, διότι την επικαλείται την μαρτυρία της Εκκλησίας ο Ιωάννης. Γράφει επί παραδείγματι εις το πρώτο κεφάλαιο. Βλέπετε πως φροντίζει ο Άγιος του Θεού να κατοχυρώσει την αλήθεια, και βλέπετε πως η Εκκλησία κατοχυρώνει. Ακούσατε λοιπόν, από το προήμιον του βιβλίου γίνεται η κατοχύρωση. Γράφει Ιωάννης, τες επτά εκκλησίες, τες εν τη Ασία, χάρις ημί και ειρήνη από Θεού. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός, εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή, εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Αποτείνεται λοιπόν στις επτά εκκλησίες, που σημαίνει τον ξέρουν οι εκκλησίες. Τον ξέρουν. Είναι οι αποδέκτες, και οι εκκλησίες ως αποδέκτες, οι επιμέρους εκκλησίες, οι τοπικές εκκλησίες, ως αποδέκτες των όσων θα τους παραδώσει, έρχονται να δώσουν την μαρτυρία τους. Και ακόμη ο Ιωάννης είναι ηνωμένος με τις εκκλησίες, γιατί είναι μέλος της εκκλησίας. Και τι λέγει? Εγώ Ιωάννης, λέει το όνομά του. Γιατί βάζει και την αντωνυμία εγώ? Μπορείς να βάλει Ιωάννης, ο αδελφός Σιμών, για να τονίσει ότι εγώ ο Ιωάννης, το λέμε και στη γλώσσα μας, όταν λέμε το όνομά μας και βάζουμε και την αντωνυμία. Εγώ ο Αθανάσιος και ούτω καθεξής. Τι, ο αδελφός σας, ο αδελφός Σιμών, και τι άλλο, και συγκοινωνός, όχι κοινωνός, συγκοινωνός, δηλαδή μαζί σας κοινωνός, εν τη θλίψη, στους διωγμούς, αυτό θα πει θλίψης, και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστώ. Αυτές είναι οι μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται για να πει τα παρακάτω. Συνεπώς, η αυθεντία της Εκκλησίας και η θεοπνευστία της Εκκλησίας θα αντιληφθεί εκείνο που της κατατίθεται κατά πόσο είναι γνήσιο και αυθεντικό. Η Εκκλησία είναι ταμιούχος της Ορθοδοξίας. Το ακούσατε, παρακαλώ? Η Εκκλησία είναι ταμιούχος της Ορθοδοξίας. Δεν είμαι εγώ, ούτε τα άτομα, είναι η Εκκλησία. Κι αν εγώ αυτά που θα πω δοκιμαζόμενα εις την λιδία λίθων της Εκκλησίας, τότε η Εκκλησία θα μου μαρτυρήσει και θα μου πει καλώς τα λέγω, είναι αληθή, είναι γνήσια. Συνεπώς, η αλήθεια
και η πιστότης του βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι εξασφαλισμένη. Και όπως υπόθηκε από περασμένα θέματα μας, περασμένο προπερασμένο, ταιριάζει, συμφωνεί. Και ως προς το πνεύμα το περιεχόμενο, και ως προς το γράμμα ακόμα, με το όλο, με τα όλα βιβλία της Αγίας Γραφής και με τους λόγους του Χριστού στα Ευαγγέλια. Θα το πω άλλη μία φορά που σας το είπα και παλιότερα, περασμένα. Καθόλου το μήκος της αναλύσεως, της αποκαλύψεως, είναι μάρτυρες οι κασέτες που γράφτηκαν, αν τις ακούν θα το βλέπετε αυτό, όταν αναλύαμε μία θέση του βιβλίου της Αποκαλύψεως, παραλλήλως πηγαίναμε στα λοιπά βιβλία της Αγίας Γραφής, στους προφήτες και στα Ευαγγέλια και στα ιστορικά βιβλία και σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου κλπ. Και λέμε, αυτό που λέει η Αποκάλυψη είναι και εκεί γραμμένο. Συνεπώς, κατά το πνεύμα, σύμφωνο το πνεύμα της Αποκαλύψεως με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ακόμη και κατά το γράμμα, παρότι αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κάτι το άλλο, παρά τα αυτά και στο γράμμα, αν επιμείνουμε, θα δούμε ομοιότητα. Και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσε έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντος μη ταύτα, και λέγει μη, ώρα μη, συνδουλός σου ημί και των αδελφών σου των προφητών και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό προσκύνησον. Και όταν λέγει άκουσα και έβλεπα αυτά όλα, έπεσα να προσκυνήσω τον άγγελο που ήταν οδηγός μου και έπεσα στα πόδια του και μου λέγει πρόσεχε, όχι, και εγώ είμαι σύνδουλός σου, σύνδουλος των αδελφών σου, των προφητών και εκείνων που τηρούν τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό να προσκυνήσεις. Είναι η δευτέρα φορά, αγαπητοί μου, που ο Ιωάννης επιχειρεί να προσκυνήσει τον συνοδεύοντα αυτόν άγγελον. Στο 19 κεφάλαιο το είδαμε αυτό, στίχος 10. Πάντως, για μια ακόμη φορά, με τους λόγους αυτούς του αγγέλου που του είπε όχι πρόσεξε, διαφαίνεται ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Τι είπε? Είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι προφήτης, αφού αυτός ο άγγελος τον αποκαλεί, όπως σας εξήγησα, αδελφών των προφητών. Πάντως, το περιστατικό με το περιστατικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, έδειξε, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, και του τυπώσαντος αγγέλου την όραση το ευλαβές, όπως την προσκύνηση του συνδούλου ου προσήκατο, αλλά ευγνωμόνος το κοινό δεσπότη ταύτην προσένημεν. Έδειξε από τη μία μεριά την ευλάβεια του αγγέλου και από την άλλη το ότι δεν απεδέχθη αυτήν την προσκύνηση, διότι φαίνεται στη διάθεση του Ιωάννου θα ήταν μία προσκύνηση όχι τιμητική αλλά λατρευτική, όπως ήδη εξηγήσαμε μια άλλη φορά. Γι' αυτό και του αρνείται ο άγγελος μία τέτοια προσκύνηση και του λέγει όχι, τον Θεό να προσκυνήσεις, που είναι ο Θεός, ο Δεσπότης, ο Κύριος, κοινός και για μένα τον άγγελο και για σένα τον άνθρωπο. Οι άγγελοι είναι ευλαβείς, αγαπητοί, είναι άγιοι. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όταν έλθει
ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού με τα πάντων των Αγίων Αγγέλων. Ο ίδιος ο Κύριος αποκαλεί τους Αγγέλους Αγίους, που το ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 25 κεφάλαιο. Εδώ βλέπει κανείς την ταπείνωση αυτού του Αγγέλου που λέγει όχι και που ομολογεί ο Άγγελος ότι είναι σύνδουλος του Ιωάννου και των προφητών και όσων τηρούν τον Ευαγγελικό νόμο. Είναι σύνδουλος. Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι αναφέρει ότι είναι σύνδουλος των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου. Γιατί λέει του βιβλίου τούτου, δεν λέγει του λόγου του Θεού γενικά. Εξυπακούεται ότι είναι ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Εξυπακούεται ότι είναι και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όταν λοιπόν λέγει του βιβλίου τούτου ότι είμαι σύνδουλος των τηρούντων τους λόγους τούτου του βιβλίου, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτός ο ίδιος ο άγγελος ταυτίζει με τον τρόπον αυτόν έμεσα, ταυτίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως με ολόκληρη την Αγία Γραφή και ιδίως τα Ευαγγέλια. Βλέπετε τις μαρτυρίες, πως έρχονται η μία μετά την άλλη και πως γίνεται η κατοχήρωση. Και ποιοι είναι οι λόγοι του βιβλίου τούτου? Είναι λόγοι προφητικοί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, λόγοι δογματικοί, λόγοι παρενετικοί, λόγοι εντολών. Όλα αυτά προσφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Σε όλους αυτούς τους λόγους οι αληθείς πιστοί συμμορφούνται. Και η προτροπή του Αγγέλου «το Θεό προσκύνησον» προφανώς αναφέρεται, όπως σας εξήγησα, στην λατρευτική προσκύνηση και όχι στην τιμητική. Το ξαναλέγω για να μην νομιστεί ότι δεν πρέπει επί παραδείγματι να πούμε την προσευχή μας στον Άγγελο ή ό,τι άλλο. Λέμε «Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής». Ή ακόμη λέμε τον κανόνα στον Άγιον Άγγελο ή στους Αγίους Αγγέλους, ή έχουμε την εορτή των Αγίων Αγγέλων στις 8 Νοεμβρίου και ούτω καθεξής. Για να μην νομίσετε, γι' αυτό ξανακάνω αυτή την διεσάφηση. Και λέγει μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γάρ εγγύσεστη. Και μου λέγει μη σφραγίσεις αυτούς τους λόγους της προφητείας τούτου του βιβλίου, διότι ο καιρός είναι κοντινός. Ποιος λέγει μη? Ποιος μου λέγει? Ποιος ομιλεί δηλαδή τώρα εδώ? Αν δεν θυμίστε, σας είχα πει στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως είναι λίγο δύσκολο να ψάξουμε να βρούμε τα υποκείμενα των ρημάτων. Έχουμε 4-5 περισσότερες μάλλον περιπτώσεις, όπως το λέγει μη και ούτω καθεξής, που λέμε εδώ τώρα ποιος ομιλεί, ο Χριστός ή ο Άγγελος? Γιατί υπάρχει αυτό το λίγο δύσκολο να κατανοήσουμε ποιο είναι το υποκείμενο ενός ρήματος? Είναι όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, μία συναυλία πολυφωνική με πολλά όργανα. Πάρτε το Αλληλούια του Χέντελ σαν πρόχειρο παράδειγμα, που μπορεί να ξεκινήσει απαλά. Όσο προχωρεί όμως γίνεται ένας αλλαγμός, ένας ενθουσιασμός, γίνεται μία ανάταση, μία άνοδος του θεατού. Από τι? Από τη μουσική που τον παρασύρει προς τα πάνω. Όταν
ο χορός ψάλλει, ο πολυμελής χορός, το αλληλούια εν είτε των Θεών, γίνεται μια προοδευτική άνοδος. Σε μια άνοδο τα όργανα είναι κάτι που το συναντούμε και στην εκτέλεση των ψαλμών, γιατί μερικοί ψαλμοί έχουν επιγραφή που μας λέγουν με ποιο τρόπο θα εκτελεστεί ένας ψαλμός. Όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο σύντομα, όλο και πιο δυνατά, σε τρόπον ώστε δεν μένουν περιθώρια διασαφήσεως μερικών πραγμάτων. Έτσι και εδώ ο επίλογος του βιβλίου είναι ένας τόνος εντάσεως που θέλει να σε πάρει εσένα τον αναγνώστη ή τον ακροατή, να σε πάρει από την ανάγνωση που έκανες ολοκλήρου του βιβλίου και τώρα να σε μεταφέρει στον ουρανό. Έτσι θα λέγαμε στη σύνταξή του, όπως τα προηγούμενα κεφάλαια δείχνει ένα σολικισμό σε πολλά για να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου, εδώ δεν σημειώνει επακριβώς τα υποκείμενα για να προκαλέσει, θα λέγαμε, μια ζωηρότητα, και γιατί δεν έχει καιρό να σου διασαφήσει, επειδή βιάζεται να σε ανεβάσει στον ουρανό, δεν έχει καιρό να σου διασαφήσει ποιο είναι το υποκείμενο. Ποιος λοιπόν ομιλεί εδώ, ο άγγελος ή ο Χριστός? Ασφαλώς ομιλεί ο Χριστός. Προηγουμένως μιλούσε ο άγγελος. Λίγο πριν, όπως αναλύσαμε, ο ίδιος ο Ιωάννης μαρτυρεί στον αναγνώστη. Εγώ Ιωάννης, λέγει, μαρτυρώ αυτά που άκουσα και είδα. Και τώρα ο Χριστός ομιλεί. Βλέπετε, εναλλάσσονται. Τι λέει ο Άγιος Ανδρέας που ερμηνεύει? Ερμηνεύει ποιο είναι το υποκείμενο. Μέχρι τον εντάφθα τα αγγελικά ρίσεις παραθέμενος, εις το δεσποτικόν εντεύθεν μέτηση του Χριστού πρόσωπον, λέγον μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας. Μέχρι τώρα μιλούσε με τις, ο Ιωάννης που έγραφε, με τις αγγελικές φωνές, με τους αγγελικούς λόγους. Τώρα μετέρχεται των λόγων του Χριστού, που του λέγει μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας. Ο Χριστός λοιπόν ομιλεί. Πάντως ας δούμε τώρα αυτό το μη σφραγίσεις. Η έννοια της σφραγίδος έχει εξωτερική και εσωτερική διάσταση. Η εξωτερική διάσταση είναι όταν σφραγίζομαι ένα κουτί, ένα σπίτι, και δεν μπορούμε να μπούμε στον χώρο εκείνου που σφραγίσαμε. Ούτε να μπούμε, ούτε εκείνοι που είναι μέσα να βγουν. Σας θυμίζω τον τάφο του Χριστού. Τι είπε ο Πιλάτος εις τους αρχιερείς? Πορεθέντες, λέγει, πηγαίνετε να σφραγίσετε τον τάφον. Εσείς ξέρετε, και σημειώνει μετά την πράξη τους, ότι πορεθέντες οι αρχιερείς εισφαλίσαντον τον τάφον σφραγίσαντες των λίθων. Έβαλαν σφραγίδα στον λίθων, ώστε η παραβίαση του λίθου αμέσως να δώσει την εικόνα ότι κάτι συνέβη στον τάφον. Ώστε λοιπόν, τι θα πει εδώ σφραγίζω εξωτερικά? Καθιστώ την είσοδο σε ένα χώρο αδύνατη, ή τουλάχιστον αν παραβιαστεί η είσοδος να μου δώσει τη μαρτυρία ότι παρεβιάστη η είσοδος, όπως στην προκειμένου ο τάφος. Η εσωτερική σφράγιση είναι όταν, όπως ένα βιβλίο, εν προκειμένου το βιβλίο της Αποκαλύψεως, γραφεί κατά τρόπον ακατανόητον, οπότε
τα νοήματά του είναι σφραγισμένα. Διαβάζεις και δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι κλειδωμένο το βιβλίο. Το αγοράζεις από το βιβλιοπωλείο, το διαβάζεις, το διαβάζει όποιος θέλει, αλλά είναι σφραγισμένα τα νοήματα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτή λέγεται εσωτερική σφράγιση. Σφράγιση ακόμα είναι και η σιωπή, όπως εντέλεται ο Άγιος Ιωάννης σε ένα σημείο, είναι στο 10ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και ότε γράφει ελάλησαν 7 βρόντε έμελον γράφειν. Όταν λέγει 7 βροντές επρόκειτον, συγγνώμη, ελάλησαν, είπαν, μια προφητεία, σχήμα, 7 βροντές. Εν θυμίστε όταν εκεί μιλούσαμε, εγώ επρόκειτο να γράψω. Μια σημείωση, μια υποσημείωση. Άωστε λοιπόν ο Ιωάννης έγραφε. Δηλαδή έγραφε κατά τη διάρκεια της Αποκαλύψεως. Δηλαδή δεν είδε μια φορά και κατόπιν κάθισε να γράψει. Και τούτο θα έχει την αξία του και τη θεομνευστία του, δεν τίθεται θέμα. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ βλέπει και γράφει, βλέπει και γράφει. Ενθυμίστε πόσες φορές του σημειώνει ο Χριστός και του λέγει γράψον. Τη εκκλησία, το επισκόπο, το αγγέλο της εκκλησίας τάδε, γράψον. Δηλαδή πάρε το χαρτί σου και το μολύβι σου και γράψε. Τάδε λέγει ο αστήρο πρωινός κλπ. Κλπ. Ο Ιωάννης γράφει. Διατηρεί συνείδηση. Δεν είναι οράματα που χάνει τη συνείδησή του. Διατηρεί διάβια πνεύματος. Πλήρη διάβια πνεύματος. Όλα αυτά είναι υπέρ της κατοχυρώσεως, της γνησιότητος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Βλέπετε πόσο θα το τονίζω αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν λέει, ότε ελάλησαν 7 βρόντε έμπελαν γράφειν. Επρόκειτο να γράψω. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσαν. Σφράγισον. Α, ελάλησαν 7 βρόντε και μη αυτά γράψεις. Αυτά λέει σφράγισέ τα. Μη τα γράψεις. Συνεπώς, τι σημαίνει εδώ σφραγίζω? Μη τα γράψεις καθόλου αυτά. Είναι για σένα. Μη τα δημοσιεύσεις. Έτσι αντιστοιχεί το μη τα γράψεις, μη τα δημοσιεύσεις. Αυτό είναι για σένα. Ξέρετε ότι υπάρχουν σημεία που ο Θεός αποκαλύπτει στους προφήτες, που είναι μόνο για τους προφήτες. Αυτά που είδαν θα τα πάρουν μαζί τους. Θα φύγουν από τον κόσμο αυτόν, θα πεθάνουν, θα τα πάρουν μαζί τους. Δεν θα τα καταθέσουν. Θα καταθέσουν μόνον ότι πήραν εντολή να καταθέσουν. Εκείνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτό, να σας δείξω τι θα πει σφραγίζω. Ώστε εδώ πάλι σφραγίδα θα πει. Δεν θα δημοσιεύσεις, δεν θα καταχωρήσεις, δεν θα γράψεις τίποτα. Στην περίπτωση που ο Θεός αποκαλύπτει μεν, διατηρεί όμως την επιφύλαξη της ερμηνείας δια των μέλλοντα χρόνων, και αυτό είναι μία σφράγιση. Λέει γράφτο, αλλά η ερμηνεία του πράγματος θα έρθει εις των μέλλοντα χρόνων. Τώρα δεν θα το καταλάβει κανείς. Και ο προφήτης άλλοτε ναι και άλλοτε όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που το σφράγισμα γίνεται και δια των προφήτων. Ο προφήτης ακούει, γράφει, δεν καταλαβαίνει. Ακούσατε το πώς το λέγει ο Θεός τον Δανιήλ αυτό. Και εσύ, Δανιήλ, σφράγισον την όραση ότι εις ημέρας πολλάς. Δηλαδή, γράψτο κατά τρόπον που η ερμηνεία να μην είναι δυνατή. Θα περάσει πολύς καιρός αυτό να κατανοηθεί. Και του λέγει, εν το συντελεσθήνε διασκορπισμών γνώσονται πάντα ταύτα. Όταν θα πραγματοποιηθεί ο σκορπισμός,
τότε θα κατανοήσουν την προφητεία αυτήν. Ποιος είναι αυτός ο σκορπισμός? Ακούστε τι λέγει ο προφήτης Δανιήλ: «Και εγώ ήκουσα και ούση νίκα και είπα, Κύριε, τι τα έσχατα τούτον?» Και εγώ, λέγει, άκουσα αλλά δεν κατάλαβα, ούση νίκα, δεν κατάλαβα. Ώστε λοιπόν και οι προφήτες κάποια σημεία δεν τα καταλαβαίνουν, τους τα κρύπτει ο Θεός και από αυτούς. Και του είπα, Κύριε, ποια θα είναι αυτά τα έσχατα, ποιος θα είναι αυτός ο διασκορπισμός? Και είπε, μου είπε ο Θεός, Δεύρο Δανιήλ, έλα τώρα Δανιήλ, ότι εμπεφραγμένοι και εσφραγισμένοι οι λόγοι έως καιρού πέρας. Έλα τώρα, του λέει Δανιήλ, είναι φραγμένοι, είναι σφραγισμένοι οι λόγοι αυτοί, έως ότου περάσει ο καιρός που θα γίνει η πραγματοποίησή τους. Δεν θα το μάθεις ούτε εσύ. Είναι απλό, αγαπητοί, το ξέρουμε σήμερα. Το βδέλυγμα της ερημόσεως, εστός να στέκεται, εν τόπο Αγίο, και ο τόπος ο Άγιος είναι ο ναός του Σολομώντος, τότε να ξέρετε ότι ήρθε το τέλος της Ιερουσαλήμ. Πότε έγινε αυτό? Το 70. Τι έγινε τότε? Ακούστε τώρα τη λέξη διασκορπισμός. Να το. Ορίστε η προφητεία. Από τον 5ο αιώνα προ Χριστού, να το. Εκπληρούται τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Είδατε, μία λέξη μόνο έβαλε. Θα κατανοηθεί όταν θα γίνει ο διασκορπισμός. Τίνος διασκορπισμός του λαού του Θεού. Οι Ρωμαίοι όργωσαν την πόλη, γκρέμισαν τον ναό, κατέστρεψαν τα πάντα και πήραν τους Εβραίους και τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα, και από τότε σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία της γης, του ορίζοντος, μέχρι τώρα το 1948 που κάνανε κράτος. Η διασπορά των Εβραίων, αναγκαστική διασπορά, αναγκαστική, τους έβγαλαν πια από εκεί μέσα, γιατί οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν να τους αντέχουν πλέον με τις απανωτές τους επαναστάσεις. Θα διαβάσω πάλι την προφητεία: «Εν το συντελεστήνε διασκορπισμών γνώσονται πάντα ταύτα». Όταν θα πραγματοποιηθεί ο διασκορπισμός, τότε θα τα γνωρίσουν αυτά. Ο δε ερμηνευτής της προφητείας ποιος είναι? Ο Χριστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι προφήτης γράφει και προφήτης ερμηνεύει. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Υπάρχει ακόμα και για τη σφράγιση μιλάμε, και η αμέλεια, ή αν θέλετε η μη ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του βιβλίου, και μπαίνει στο περιθώριο των βιβλίων, το βιβλίο της Αποκαλύψεως δηλαδή. Και στην περίπτωση αυτή των λόγων να ομιλούν δια των βιβλίων της Αποκαλύψεως, το έχουν οι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες, οι ομιλητές. Από αμέλεια, από άγνοια ή από μη ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του βιβλίου, το βάζουν στην άκρη και τι λέγουν? Μη το πιάνεις το βιβλίο αυτό. Αλλά γιατί? Γράφει ο Αρέθας: «Μη παρά σε αυτό συγκλίσας φυλάξεις, αλλά φανέρωσον άπασιν». Μη το κλείσεις το βιβλίο, το σφραγίσεις τώρα εσύ το βιβλίο. Παρά την εντολή του Χριστού μη σφραγίσεις το βιβλίο, το σφραγίσεις εσύ με το να το έχεις το βιβλίο στο ντουλάπι σου, ή καλύτερα να μην ομιλείς επάνω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά να το φανερώσεις σε όλους. Αν μου πείτε εδώ και δικαιολογημένα, γιατί τον πρώτο καιρό η Εκκλησία δεν το χρησιμοποίησε,
αν μου πείτε γιατί δεν έχουμε αναγνώσματα στην Εκκλησία από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως έχουμε από τις επιστολές του Παύλου και τις επτά καθολικές και τις πράξεις των Αποστόλων, θα σας απαντούσα. Επειδή δυστυχώς υπήρξε η αίρεση του χιλιασμού, η αίρεση του χιλιασμού δεν είναι καινούρια, ο χιλιασμός ξεκίνησε, αγαπητοί μου, μόλις δημοσιεύθηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο πρώτος που σφετερίστηκε την χιλιετή βασιλεία κατά τρόπων ηλιστικών ήταν ο Κύρινθος, ζώντος του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και επειδή συνετάραξε την Ανατολή, όχι την Δύση, η αίρεση σε αυτή, γι' αυτό η Εκκλησία αναγκάστηκε, έτσι το κρίνε, να μην το χρησιμοποιήσει. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν λόγοι να μην το χρησιμοποιήσει. Και όπως εύχεται ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, σε μια μελλοντική πανορθόδοξον σύνοδον, ευχής εγώ θα ήταν να ξαναμπεί, όχι να ξαναμπεί, να μπει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ως αναγνώσματα και στην Εκκλησία. Ωστόσο, σημειώνει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο Αρέθας, τώρα ο Ανδρέας Κεσαρίας, και λέγει: «Και γαρ αξία η βίβλος της παρά των πιστών αναγνώσεως». Είναι αξία, λέγει, η βίβλος να διαβάζεται από τους πιστούς. «Διάται γαρ της ετοιμασμένης της αμαρτωλής κολάσεως, διάται της επιγγελμένης της Αγίης αναπαύσεως, οδηγεί προς την όντως ζωήν τους εν την χάνοντας». Εκεί, λέγει, θα μιλήσει για πολλά πράγματα. Θα μιλήσει για την κόλαση, θα μιλήσει για τη Βασιλεία του Θεού, για την τιμωρία των ασεβών, για την ανάπαυση των Αγίων. Όλα αυτά, λέγει, ήδη κινούν των πιστών για μια Αγία ζωή. Δηλαδή είναι πολύτιμο πράγμα να διαβάζουμε την Αποκάλυψη. Συνεπώς, είναι ανάγκη επιτακτική, αγαπητοί μου, να μελετούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, μάλιστα αυτούς τους δύσκολους καιρούς, για να μάθουμε ακριβώς τους καιρούς. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο: «Τους καιρούς καταμάνθαμε, τον υπέρ καιρών προσδόκα». Να μελετάς. Κοιτάξτε, καταμάνθαμε. Βάζει και την πρόθεση κατά, για να τονίσει την επιμέλεια και τη λεπτομέρεια. Τους καιρούς να τους μελετάς. Την εποχή σου να τη μελετάς. Και την παροχημένη και την παρούσα. Και να περιμένεις αυτόν που περιμένουμε, τον Ιησού Χριστόν. Έτσι θα έλεγα, ας πάψουμε να παρεξηγούμε και να παραθεωρούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως και να το λέμε ότι είναι εσφραγισμένον, σφραγή συνεπτά, ότι είναι με σφραγίδες σφραγισμένο, γιατί τις σφραγίδες του βιβλίου τις απεσφράγισε το αρνίον. Ενθυμίστε στα πρώτα κεφάλαια, στο τέταρτο κεφάλαιο, όταν εμφανίζεται η σκηνή στον ουρανό και είναι ένα βιβλίο με επτά σφραγίδες και ακούγεται μια φωνή: «Ποιος μπορεί να ανοίξει το βιβλίο?» Ποιο βιβλίο? Των βουλών του Θεού, του μέλλοντος της Εκκλησίας. Ποιος μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τι θα γίνει? Κανείς. Καμία φωνή, ούτε στον αγγελικό κόσμο, ούτε στη γη, ούτε στον Άδη. Κανείς. Και εγώ, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άρχισα να κλαίω και να λέγω: «Κανείς». «Μη στεναχωριέσαι», μου είπε ένας άγγελος, «το βιβλίο το απεσφράγισε το αρνίον». Λοιπόν, το αρνίον που απεσφράγισε τις επτά σφραγίδες του βιβλίου, αυτό το ίδιο το αρνίον τώρα λέγει στον Ιωάννη: «Μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Πως λοιπόν,
αφού ο ίδιος ο Χριστός λέγει μη σφραγίζεις, πως ο Ιωάννης θα εσφράγιζε και πως εμείς θα σφραγίζαμε. Θα σας διαβάσω τι γράφει στο υπόμνημά του ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής θεολογίας, μακαρίτης πλέον. Λέγει ότι τούτο λέγεται εν αντιθέσει, το μη σφραγίσεις, προς την παρεχομένη εις τον Δανιήλ παραγγελίαν 8,26, 12,9 και εσείς σφράγισον την όραση ή της, σημειώνει, δυστυχώς πολλάκις εν τη εκκλησία εφυρμώστη εφόλου του θείου περιεχομένου του υπερόχου τούτου βιβλίου. Λέτε πως το αποκαλεί υπέροχο βιβλίο, λησμονουμένη σε κάστοτε της παρούσης ρητής χαρακτηριστικής παραγγελίας του Κυρίου, ή της θα η δύνατο να υποθέσει της ότι εδόθη ακριβώς επί τη προβλέψη της μελλοντικής έναντι της αποκαλύψεως επιφυλακτικότητος πολλών θεολόγων. Το αντίθετον της φραγίσεως είναι η δημοσίευση ειν επιβάλλει εντάφθα ο Χριστός ο Κύριος είστε των Απόστολων και εις πάντας τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Αυτά, αγαπητοί μου, γράφει ο Μπρατσιώτης και το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο τέλος πια του υπομνήματός του. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε. Όταν σας είπα ότι την προφητεία του Δανιήλ την ερμηνεύει ο Χριστός, προφήτης γράφει, προφήτης ερμηνεύει. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως που γίνεται. Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλυποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Β' Πέτρος 1:20-21. Δηλαδή κάθε προφητεία που αναφέρεται στις Άγιες Γραφές δεν ερμηνεύεται με ανθρώπινο νου, με ανθρώπινο πνεύμα, διότι δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου, αλλά ελάλησαν προφητείες Άγιοι του Θεού άνθρωποι που ενεπνέοντο και διευθύνοντο από το Άγιον Πνεύμα. Αυτά που σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος σημαίνουν ότι η σφράγιση και η αποσφράγιση, δηλαδή η καταγραφή και η ερμηνεία μιας προφητείας, δεν γίνεται κατά ανθρωπίνη επίνοια, κατά ανθρωπίνη φαντασία, κατά τον ανθρώπινο νουν, αλλά από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Τότε είναι αληθινό αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μέγιστος των προφητών, ξέρετε τι έκανε? Αποσφραγίζει όλες τις παλαιές προφητείες που κατεγράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη δια το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Πώς τις απεσφράγισε? Ακούστε. Ιωάννης 1,33 λέγει, ο ίδιος λέγει, καγώ ουκίδιν αυτόν. Και εγώ, λέγει ο Ιωάννης, δεν τον εγνώριζα τον Μεσσία. Καγώ ουκίδιν αυτόν, δεν τον εγνώριζα. Αλλοπέμψας με βαπτίζει εν ύδατι, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μη είπε, εκείνος μου είπε. Δηλαδή και ο πνεύστος. Εφόν ανοίγεις το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίων. Σε εκείνον που θα δει να καταβαίνει το πνεύμα το Άγιον ως περιστερά, αυτός είναι εκείνος που βαπτίζει εν πνεύματι Αγίων. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Τι έκανε ο Ιωάννης λοιπόν? Έλυσε προφητεία. Δηλαδή προφητείες όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Εάν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης συγκλίνουν σε ένα κέντρο που λέγεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Μεσσίου, και εφόσον το πρόσωπο αυτό
το δείχνει ο Ιωάννης και λέγει αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που έρει τις αμαρτίες των ανθρώπων και εγώ δεν εγνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε βαπτίζω, εκείνος μου είπε ποιος είναι. Τι κάνει ο Ιωάννης? Ερμηνεύει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης θεοπνεύστος. Ο ίδιος ο Κύριος, αγαπητοί, κάνει και τα δύο. Αποσφραγίζει και σφραγίζει. Αποσφραγίζει με το να ερμηνεύσει μια προφητεία και σφραγίζει με το να εξαγγείλει μια προφητεία. Παράδειγμα, σας το είπα ήδη, το παράδειγμα το επαναλάβω όμως, γιατί έχει σημασία, σας είπα εκεί πιο πάνω ότι θα σας το πω πιο κάτω. Να το. Όταν ουνίδεται το βέλιγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, το ρηθέν, αυτό που υπόθηκε από τον Δανιήλ τον προφήτην, εστός εν τόπο Αγίο, να στέκεται σε τόπο Άγιο, στον ναό του Σολομώντος, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη. Τότε αυτοί που είναι στην Ιουδαία να πάρουν τα βουνά. Τι κάνει εδώ ο Κύριος? Αποσφραγίζει προφητεία. Ποια προφητεία? Για εκείνη που είπε ο Θεός τον Δανιήλ, όταν θα έρθει η ώρα του διασκορπισμού, τότε θα μάθουν ποια είναι αυτή η προφητεία. Την ερμηνεύει ο Κύριος και την ερμηνεύει, προσέξτε, 35 χρόνια πριν πραγματοποιηθεί. 35 χρόνια πριν πραγματοποιηθεί. Το 70 μετά Χριστό έγινε η όλη αυτή, θα λέγαμε, λύσης της προφητείας, δηλαδή πραγματοποίηση της προφητείας. Ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει στους Φαρισαίους που του λέγουν ποιος είσαι εσύ. Θα σας πω ποιος είμαι, μόνο να μου πείτε τη σωστή ερμηνεία εσείς. Λουκάς 20:42 είναι. Είναι ο Ψαλμός 109. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δαβίδ ουν αυτόν καλή Κύριον, και πως ιώσες αυτού εστί. Είπε ο Κύριος εις τον Κύριό μου, δηλαδή ο Πατήρ εις τον Υιόν. Και εσείς λέτε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ. Πώς είναι δυνατόν, εάν είναι απόγονος του Δαβίδ, να αποκαλεί τον Μεσσία Κύριον? Τσιμουδιά οι Φαρισαίοι. Τίποτα, τίποτα. Τι να απαντήσουν? Ο Κύριος όμως τι θέλει να πει με αυτό? Λύει την προφητεία, που σημαίνει είναι και τα δύο σωστά. Ποια? Είναι και η Υιός του Δαβίδ, που σημαίνει η καλύτερα. Είναι και Θεός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Εάν οι φράσεις, οι λέξεις Κύριος που θα πει Θεός δια τον Πατέρα είναι απόλυτος, τότε την ίδια φράση οι λέξεις Κύριος είναι απόλυτος και δια τον Υιόν. Είπε ο Κύριος εις τον Κύριό μου, που σημαίνει το πρώτον πρόσωπο μιλάει στο δεύτερο πρόσωπο, που δείχνει ότι το δεύτερο πρόσωπο είναι Θεός. Άρα λοιπόν αυτός θα είναι Θεός, αλλά και ταυτοχρόνως είναι Υιός του Δαβίδ, που σημαίνει έγινε άνθρωπος. Άρα αυτόν που έχετε μπροστά σας είναι Θεάνθρωπος. Θέλετε λοιπόν να μάθετε ποιος είμαι? Ναι, είμαι απόγονος του Δαβίδ. Ύστερα δεν μπορείτε να μου το αμφισβητήσετε, εσείς κρατάτε τα ληξιαρχικά βιβλία της πράξης των γεννήσεων. Κρατούσαν οι Εβραίοι, τα κρατούσαν αυτά, γιατί περίμεναν τον Μεσσία. Γι' αυτό και παραθέτει κατάλογον και ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Είχαν στοιχεία. Αλλά εάν αμφισβητείτε ότι είμαι Θεός, πέστε μου τώρα πώς εξηγείται αυτή εδώ η προφητεία. Τσιμουδιά η Φαρισαίοι. Τι σημαίνει εδώ? Ο Κύριος ερμηνεύει μία προφητεία. Τώρα πώς συνθέτει μία προφητεία ο Κύριος? Πώς καταγράφει και συνεπώς φραγίζει μία προφητεία? Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσιν. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδής είδεν.
ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Τι είναι αυτό? Μια προφητεία. Πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Εκείνος το ξέρει. Είπε την προφητεία και την εσφράγισε. Πότε θα αποσφραγιστεί? Όταν θα πραγματοποιηθεί. Όπως και πραγματοποιήθηκε αποσφραγιζομένη η προφητεία του Δανιήλ. Όλα αυτά, ξέρετε τι κατοχήρωση δίνουν μέσα στην ψυχή μας? Ξέρετε πώς ενισχύουν την πίστη? Άλλο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να λέγονται, γι' αυτό πρέπει να μελετούμε, για να κατοχυρώνουμε την πίστη μέσα μας. Και η πίστη δεν είναι μόνο απλώς να πω πιστεύω. Πρέπει να κατοχυρώσω, και πρέπει να κατοχυρώσω όχι μόνο για τον εαυτόν μου, αλλά και για τον πλαϊνό μου. Ο καιρός γάρ εγγύσεστη, διότι ο καιρός είναι κοντινός. Γι' αυτό μη σφραγίσεις το βιβλίο, ο καιρός είναι κοντινός. Αιτιολογεί δηλαδή το μη σφραγείς, όπως σας εξήγησα. Ποιος ο καιρός? Όπως λέγει ο Αρέθας, ο καιρός της εκβάσεως των ηρημένων. Ο καιρός να πραγματοποιηθούν εκείνα που υπόθηκαν. Αλλά και ο καιρός της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, ότι δεν είναι μακριά, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Γιατί η βεβαιότητα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, αγαπητοί μου, είναι ένα αναπαλωτρίωτο κτήμα της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού. Πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία σε κάθε εποχή αναμένει τον Χριστόν. Και αυτή τη η αναμονή διατηρεί την Εκκλησία άγρυπνον, ανώθευτον, ασκητικήν, πνευματικήν και μαρτυρικήν. Αυτή η προσδοκία της, ο Κύριος έρχεται, η προσδοκία της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Όποτε οι χριστιανοί έπεσαν στο αίσθημα ο Κύριος χρονίζει, και που θα λέγαμε το χειρότερο, όχι ο Κύριος χρονίζει απλώς, και το χειρότερο, και πού το ξέρουμε ότι θα έρθει, πού το ξέρουμε? Ο Κύριος χρονίζει, μας το είπε ο Κύριος σε μια παραβολή, του κακού ποιμένος. Και το που το ξέρουμε, μας το λέγει ο Απόστολος Πέτρος, Β' Πέτρος 3,4. Λέγοντες. Ποιοι λέγοντες? Οι χριστιανοί. Όχι οι δολολάτρες. Οι χριστιανοί λέγοντες. Πού εστίν η επαγγελία της παρουσίας αυτού? Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του? Είπε ότι θα έρθει. Πού? Αφείς γάρ, οι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής κτήσεως. Από τον καιρό που πέθαναν οι πατέρες μας και οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας, θα πεθάνουμε και εμείς και θα έρθουν τα παιδιά μας. Δεν βαριέσαι, τα ίδια και τα ίδια. Έτσι πάντα θα γίνεται. Δεν πρόκειται να ξανάρθει ο Χριστός. Έτσι λέγει ο Απόστολος Πέτρος, λένε μερικοί. Και όταν η Εκκλησία, όταν οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία μπορούν να λέγουν ή χρονίζει ή δεν θα έρθει ο Χριστός, τότε έχουμε εκοσμίκευση της Εκκλησίας και οι πιστοί γίνονται αλάτι ανάλατο. Αυτή η εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι το πιο φοβερό και το πιο διαβολικό πράγμα. Πρέπει να σας το πω αυτό το πράγμα, ότι είναι διαβολικό η εκοσμίκευση των χριστιανών. Μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και ένας ειδικός όρος πάνω σε αυτό το σημείο, πάνω στο θέμα δηλαδή της εκοσμικεύσεως, που λέγεται, είναι ο κύριος το παζέτης,
από, ο αιώνας πως λέγεται λατινικά, σέκουλους, σεκουλαρισμός, σέκουλους, σεκουλαρισμός, δηλαδή γινήκαμε σεκουλαριστέ, έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος. Η πίστη μας πρέπει, αγαπητοί μου, να ξαναβρει την εσχατολογική της διάσταση. Την εσχατολογική της διάσταση. Ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος εγγύς. Ίσως νομίζω ότι είναι ένα αφετηριακό σημείο αναζωπηρώσεως της Εκκλησίας μας και του εκκλησιαστικού μας φρονήματος. Λέμε ότι πρέπει να ανανεωθεί κάτι μες στην Εκκλησία μας. Να ανανεωθεί ο κλήρος μας και ο λαός μας. Να ανανεωθεί. Από πού θα πιάσουμε? Από πού θα ξεκινήσουμε? Ποιο είναι το αφετηριακό σημείο που θα ξεκινήσουμε? Είναι αυτό. Να αρχίσει ο λαός μας να ξανααποκτά μες στην πίστη του αυτή την εσχατολογική διάσταση, ότι η ιστορία τελειώνει, είμεθα στα έσχατα, ο Χριστός έρχεται, ο Χριστός έρχεται. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερες ημέρες. Πρέπει να σας πω με πολύ θλίψη ότι και η Ορθοδοξία μας στον ελλαδικό μας χώρο περνάει δεινή δοκιμασία. Περνάει καταστάσεις δυσάρεστες, διότι κλήρος και λαός έχουμε κοσμικευθεί. Κοιτάζουμε όχι εκείνα που θα ήθελε ο Θεός, αλλά μία θρησκευτικότητα, μία πνευματικότητα χουζουρλίδικη. Όλοι μας, όπως τη θέλουμε, όπως μας αρέσει. Θέλουμε να έχουμε μία πνευματικότητα στο μίνιμουμ, στο ελάχιστο, και αυτή να είναι ανακατεμένη με κοσμικό φρόνημα. Κατά το ο σκύλος χορτάτος, η πίτα γερή. Δεν γίνεται, αγαπητοί μου. Ή θα ακολουθήσω το κοσμικό φρόνημα, τον κοσμικό τρόπο του σκέπτεστε και τον κοσμικό τρόπο του ζήμου και δεν θα είμαι χριστιανός. Ή θα είμαι χριστιανός και δεν θα έχω καμία σχέση με το κοσμικό φρόνημα. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν δύο αφεντικά και δεν μπορεί ο άνθρωπος κατά τον λόγο του Κυρίου να αντέξει σε δύο αφεντικά. Ή το ένα αφεντικό των Χριστών ή το άλλο αφεντικό τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Δεν μπορεί να είναι δούλος και στα δύο αφεντικά. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, η Εκκλησία μας θα αναζωπηρωθεί, θα ανανεωθεί, θα σηκωθεί, θα δώσει ημέρες λάμψεως, θα δώσει μάρτυρες, θα δώσει αγίους σε αυτούς τους εσχάτους δυσκόλους καιρούς, αν ξαναβάλει στον οπτικό της ορίζοντα ότι ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος ξανάρχεται. Καλή Σαρακοστή.